Κυρία Τοπάλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Βακεθιανάκη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς... Χαίρομαι πολύ που είμαι με το ακροατήριο της Κρήτης και όχι μόνο. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά να σας ευχηθούμε. Καλή χρονιά κιόλας. Να αντευχηθώ καλή χρονιά με υγεία και ελπίζουμε όλοι σε καλύτερες στιγμές και καλύτερες μέρες. Πιο αισιόδοξες και διαφορετικές, ναι, από ό,τι συνηθίσαμε τα δύο τελευταία χρόνια. Αυτό είναι αλήθεια. Προσπαθούμε έτσι να δούμε, είπαμε, το φως κάπου εκεί στην άκρη του τούνελ. Θέλουμε να δούμε αυτές τις σπίθες. Ας ελπίσουμε ότι θα τις δούμε έτσι και να είναι και σταθερές. Σωστά, σωστά. Έχετε κάνει μια δική σας πρόταση, εννοώ Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας, να εκμεταλλευτεί και το κράτος και η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού αυτή την κρίση, υιοθετώντας κάποια προγράμματα, κυρία Τοπάλη, και θέλαμε βέβαια να μας πείτε και εσείς ο κλάδος σας πώς αντιμετωπίζει την πανδημία. Μου δίνετε μια ευκαιρία να εκφράσω, ας πούμε, και την άποψη και τη θέση του Πανελλήνου Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας, τον οποίο εκπροσωπώ σήμερα στη συνέντευξη αυτή. Κοιτάξτε, αλίμονο εάν μετά από δύο χρόνια πανδημίας και μετά από όλα αυτά τα πρωτόγνωρα που ζήσαμε ως κοινωνία και παγκοσμίως, όχι μόνο εμείς στη χώρα μας, αλίμονο, δεν πάρουμε το μάθημά μας και δεν κοιτάξουμε να δούμε πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε και πώς να προετοιμάσουμε και το σύνολο, την κοινωνία ολόκληρη, να αντιμετωπίσει παρόμοιες μελλοντικές κρίσεις. Μας βρήκε προετοίμαστος όλο αυτό. Καταλάβαμε ότι δεν κατήχαμε απλές υγειονομικούς κανόνες ως πολίτες, ως άνθρωποι. Δηλαδή χρειάστηκε με την εμφάνιση της πανδημίας να ξεκινήσουμε από το μηδέν και να μιλήσουμε στον κόσμο για το πώς πρέπει να πλένει τα χέρια του. Πραγματικά πολύ απλή καθημερινή συνήθεια, την οποία θεωρούσαμε όλοι μας ότι κάνουμε σωστά, τελικά αποδείχθηκε ότι δεν την κάναμε σωστά και δεν βοηθούσε στο σκοπό που έπρεπε να βοηθήσει, να προστατέψουμε τον εαυτό μας και στη συνέχεια και το σύνολο. Έτσι. Ναι. Μιλάμε δηλαδή για αναλφαβητισμό υγείας. Μας βρήκε απροετοίμαστους στους κανόνες, τους απλούς, υγιεινείς, όταν δείχουμε τι πρέπει να κάνουμε για να προστατέψουμε τους γύρω μας. Η αλήθεια τώρα που το παρατηρείτε αυτό, κυρία Τοπάλη, νομίζω ότι όλοι το παρατηρήσαμε πραγματικά. Ξεκινήσαμε έτσι από ένα βρεφικό στάδιο. Ακριβώς, από ένα βρεφικό στάδιο. Και ως επαγγελματίες υγείας και κατά κύριο λόγο της πρόληψης, γιατί ο επισκέπτης υγείας ασχολείται με την πρόληψη και ξέρει πολύ καλά πώς να εκπαιδεύει την κοινότητα, πώς να εκπαιδεύει τον πληθυσμό και το σύνολο ανάλογα με το στόχο που θέλει να επιτύχει κάθε φορά, διαπιστώσαμε ότι δεν απευθυνόμαστε έτσι όπως θα έπρεπε στους πολίτες, mm-hmm, από τα παιδάκια, στους παιδικούς σταθμούς, στα νηπιαγωγεία, στο σχολείο μετέπειτα όλων των βαθμίδων, έτσι, mm-hmm, αλλά και σε ομάδες πληθυσμού, ειδικές ομάδες πληθυσμού. Με λύπη μας βέβαια, διαπιστώνουμε ότι ακόμη και τώρα, μετά από δύο χρόνια πανδημίας, υπάρχει μεγάλο μέρος του κόσμου το οποίο δεν γνωρίζει πώς να χρησιμοποιεί τη μάσκα, τη φοράει λανθασμένα, δεν ξέρει πώς να χρησιμοποιεί το αντισηπτικό. Δηλαδή... Να πούμε και το άλλο, πόσες φορές έχω συναντήσει στον δρόμο, κυρία Τοπάλη, δεξιά ή αριστερά, ανθρώπους οι οποίοι αισθάνονται ότι θα φταρνιστούν. Ακριβώς. Βγάζουν τη μάσκα, φταρνίζονται και μετά τη βάζουν. Μα κατεβάζουν τη μάσκα για να μιλήσουν και την ξαναφοράνε όταν σταματάνε να μιλάνε, όταν τελειώνει αυτό που θέλουν να πούνε. Ναι. Δηλαδή απλά πράγματα τα οποία δείξανε πόσο μεγάλη ανάγκη υπάρχει για να επιμορφωθεί και να προετοιμαστεί ο κόσμος, η κοινωνία, για επόμενες και μελλοντικές κρίσεις. Αυτό βέβαια πρέπει να ξεκινήσει σίγουρα μέσα από τα σχολεία. Ήδη το κράτος, το Υπουργείο Παιδείας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, εφαρμόζει προγράμματα αγωγής υγείας μέσα στα σχολεία για πάρα πολλά θέματα. Mm-hmm. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να εντάξει και τέτοιου είδους εκπαιδεύσεις, να προετοιμάσει τα σημερινά παιδιά, αυριανούς ενήλικες,
να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τέτοιες υγειονομικές κρίσεις. Νομίζω ότι αποδείχθηκε ότι ανά κάποια χρόνια εμφανίζονται πανδημίες, ναι, επιδημίες, τις οποίες θα πρέπει να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με τον σωστό τρόπο. Όχι όμως μόνο μέσα στα σχολεία, προγράμματα αγωγής και υγείας και προαγωγής υγείας και εγγραμματοσύνης θα πρέπει να εφαρμοστούν σε πάρα πολλούς χώρους και κλάδους. Από τον εργασιακό μας χώρο, είδαμε ότι ούτε τα εργασιακά περιβάλλοντα ήταν κατάλληλα προετοιμασμένα να μπορούν να υποστηρίξουν, ας πούμε, την εργασία των υπαλλήλων τους προστατεύοντας παράλληλα την υγεία τους. Έπρεπε να διαμορφώσουν νέα πλαίσια προς αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό και είδαμε τις τηλεργασίες, τις εξαποστάσεις, εργασίες κτλ. Τα οποία δεν ξέρω κατά πόσο βοήθησαν, ιδίως στο δημόσιο τομέα. Σε πολλούς τομείς νομίζω ότι δεν ήταν και παραγωγικοί όλοι αυτοί οι τρόποι. Γιατί φταίει ο τρόπος που έχουν δομηθεί οι εργασιακές συνθήκες. Ακριβώς. Όσο βέβαια και σε ομάδες ασθενών, οι οποίοι πρέπει να ξέρουν τι πρέπει να κάνουν για να προστατέψουν τον εαυτό τους. Και φυσικά περιοχές απομακρυσμένες που δεν έχουν πρόσβαση στην πληροφορία και στην ενημέρωση. Θα πρέπει να εστιάσουμε συγκεκριμένα, κάνοντας αξιολόγηση, κάνοντας εκτίμηση των αναγκών κάθε πληθυσμού. Ναι. Λέτε ότι τουλάχιστον οι άνθρωποι, γιατί θα σας ρωτήσω, μάλλον θα σας ρωτήσω αυτό και μετά θα πω το άλλο. Ναι. Αυτή η πανδημία μας έδειξε πάρα πολύ και την καταρχήν, ανθρώπους που φοβήθηκαν να εμπιστευθούν την επιστήμη, αλλά στη συνέχεια πίστηκαν, και ανθρώπους που την απέρριψαν εξ αρχής και εξακολουθούν να την απορρίπτουν. Πώς θα μπορέσει το σύστημα, το κράτος, τα υπουργεία μέσω αυτών των προγραμμάτων? Κοιτάξτε, όντως έτσι όπως το περιγράφετε είναι. Ευτυχώς η μεγάλη μερίδα του κόσμου πίστηκε και έδειξε εμπιστοσύνη, ακόμη και αν είχε κάποιες αμφιβολίες. Παρά αυτά εμπιστεύτηκε την επιστήμη και εφάρμοσε, ακολούθησε τις οδηγίες και όλα αυτά που κληθήκαμε όλοι να ακολουθήσουμε, τον εμβολιασμό, την τήρηση των κανόνων κτλ. Για τη μερίδα του κόσμου που δεν πίστηκε και είχε απορίες και είχε αμφιβολίες, εγώ θα έλεγα μια μεγάλη μερίδα αυτού του κομματιού, του πληθυσμού, είχε φόβο. Ήθελε να εμπιστευτεί, αλλά φοβότανε. Αυτό είναι πολύ σεβαστό. Δεν είναι ότι αμφισβητούσε και είναι πάρα πολύ σεβαστό. Βεβαίως. Και νομίζω από εμάς τους επαγγελματίες υγείας είναι ακόμη πιο σεβαστό από ό,τι για την υπόλοιπη μερίδα του πληθυσμού. Θα έπρεπε να εστιάσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους και να τους προσεγγίσουμε με κάθε δυνατό τρόπο, ώστε να δούνε και να βρούνε λύσεις και απαντήσεις στα ερωτήματά τους. Ο μόνος τρόπος για να αλλάξουν συμπεριφορά και στάση απέναντι στο θέμα της πανδημίας, του εμβολιασμού, που είναι ένα ευαίσθητο θέμα, ήταν να πιστούν και να λύσουν τις απορίες τους. Και δεν νομίζω ότι ήταν αρκετό η τηλεόραση. Δεν μπορούσε η τηλεόραση να αντικαταστήσει την διαζώση σε επαφή με έναν επαγγελματία υγείας, ο οποίος θα απαντούσε και θα έλυνε αυτούς τους φόβους. Ακόμη με τον επισκέπτη υγείας της περιοχής, με τον γιατρό που τους παρακολουθεί. Επειδή ο κόσμος δεν είχε την πρόσβαση σύστημα υγείας. Έτσι δημιουργήθηκε ένα κενό, κυρία Τουπάλη, που ήρθαν να καλύψουν άλλοι άσχετοι με την ιατρική, με γνωστές περιπτώσεις, ναι, δυστυχώς ακριβώς. Δεν έπρεπε, βρήκανε βήμα να μιλήσουν, να εκφραστούν άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν του χώρου της υγείας, ακόμη και του χώρου της υγείας, οι οποίοι όμως δεν είχαν την κατάλληλη κατάρτιση. Διότι παίζει και αυτό πολύ μεγάλο ρόλο. Αυτός που θα σου απαντήσει και θα σου λύσει τις απορίες, να είναι όντως γνώστης και να μπορεί να ασκήσει συμβουλευτική, να ασκήσει κατεύθυνση, να δώσει κατεύθυνση, να λύσει απορίες και να είναι πάνω στο αντικείμενο ειδικός. Ήτανε όλα αυτά αιτήματα και των επισκεπτών υγείας προς το Υπουργείο, διότι οι επισκέπτες είναι ο κλάδος καθήλυνα αρμόδιος σε θέματα αγωγής και προαγωγής υγείας, που πολλά χρόνια τώρα μπαίνουμε μέσα στα σχολεία και προσπαθούμε να αλλάξουμε στάσεις και συμπεριφορές των παιδιών, των γονέων, των ασθενών με χρόνια νοσήματα.
Παρόλα αυτά, ίσως το Υπουργείο δεν εκτίμησε σωστά την κατάσταση, ίσως δεν υπήρχε ο χρόνος, ο πολύς χρόνος που χρειαζόταν, ίσως δεν υπήρχε και η αριθμητική δύναμη του προσωπικού για να μπορέσει να τρέξει όλα αυτά τα προγράμματα στη στιγμή που έπρεπε να τα τρέξει. Ναι, αλλά είναι έστω και από αυτές τις συνθήκες, δυστυχώς μέσα από τα παθήματα παίρνουμε μαθήματα. Πολύ σωστά, και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε και με βάση αυτό να δούμε πώς μπορούμε να οχυρωθούμε για μελλοντικές υγειονομικές κρίσεις. Ναι. Και βέβαια σε συνεργασία, όπως γράψαμε και στο άρθρο μας, αυτός ήταν ο σκοπός του, σε συνεργασία με όλους τους επαγγελματίες υγείας, ο καθένας από τη δική του πλευρά, με πολύ έτσι ξεχωριστούς και διακριτούς ρόλους, να δώσουμε στον κόσμο την κατεύθυνση, τη σωστή κατεύθυνση, να γνωρίζει ποιους πρέπει να εμπιστεύεται, με ποιους πρέπει να συνομιλεί, πού πρέπει να απευθύνεται, κάθε φορά για να λύσει και να βρει λύση στις απορίες του και στα προβλήματά του. Πιστεύετε, βλέπετε όμως, κυρία Τοπάλη, από την άλλη, οι άνθρωποι που μπήκαν στη διαδικασία, έψαξαν, έμαθαν, τηρούν τα μέτρα όσο μπορούν, ότι αυτό θα μας συντροφεύει και όταν ελπίζουμε σύντομα αποχαιρετήσουμε την πανδημία, ή όταν πια θα αισθανθούμε πάλι ασφαλείς θα ξαναγυρίσουμε σε κακές συνήθειες. Δηλαδή ακούω πολλούς ανθρώπους που μου λένε αισθάνομαι μεγάλη ανασφάλεια χωρίς τη μάσκα πλέον. Έχω συνεχώς ένα αντισηπτικό, ακουμπήσω δεν ακουμπήσω κάπου, αναδιαστήματα βάζω στα χέρια μου, πλύνω τα τρόφιμα και τις συσκευασίες με σαπούνι όταν πάω σπίτι. Αυτά ήταν αδιανόητα βέβαια να τα κάνουμε στο παρελθόν. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Άλλαξε η ρουτίνα η καθημερινότητά μας και ως προς αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι η μετά-COVID εποχή θα είναι δύσκολη ως προς την προσαρμογή μας. Από τα μικρά παιδάκια που στο σχολείο ενταχθήκαν σε ένα σχολικό περιβάλλον εντελώς διαφορετικό από ό,τι ήταν πριν 2 χρόνια και δεν γνωρίζουν πώς κανονικά λειτουργεί το σχολείο. Σωστά. Και θα πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες. Και από εμάς τους ενήλικες που αποκτήσαμε έτσι ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης, μια διαφορετική καθημερινότητα, η οποία μας γέμισε και φοβίες και θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε τις φοβίες μας. Και όλα αυτά τα σύνδρομα που θα αφήσει πίσω της αυτή η πανδημία, εστιάζουμε βέβαια πάντα στην έτσι διεπιστημονική αντιμετώπιση τους. Θα πρέπει το Υπουργείο Υγείας να προνοήσει για την αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων. Και δεν σταματάμε, δηλαδή ακόμη και αν έτσι το πολύ αισιόδοξο που θέλετε να πείτε, αν όντως είμαστε προς το τέλος σύμφωνα με αυτά που διαβάζουμε όλοι και ακούμε τους ειδικούς και ελπίζουμε έτσι θα είναι, έχει μία συνέχεια όλο αυτό. Για να μην περάσουμε ούτε στο άλλο άκρο, ξαφνικά τα ξεχάσουμε όλα και δεν εφαρμόζουμε, δεν τηρούμε τίποτε και τα λοιπά, αλλά ούτε και να γίνουμε αιμονικοί με τις φοβίες μας, να μείνουμε κολλημένοι ας πούμε στην εποχή του κορονοϊού. Ναι, θα πρέπει να επανέλθουμε στην κανονικότητα με τον τρόπο που... Ναι, διαμορφώνοντας όμως έτσι, διαμορφώνοντας συνθήκες... τις συνθήκες ακριβώς που θα μας παρέχουν ασφάλεια και στο μέλλον. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό νομίζω. Ένα από τα διδάγματα νομίζω που θα πρέπει να κρατήσουμε, κυρία Τοπάλη, είναι αυτό. Και δυστυχώς έστω μέσω και από ένα τόσο μεγάλο κακό αυτή την πανδημία, να μπορέσουμε να κοιτάξουμε το μέλλον κάτω από διαφορετικές οπτικές που δεν το κάναμε μέχρι πριν 2 χρόνια. Δεν το κάναμε. Ήταν πολύ ανέμελοι. Ακριβώς, και θα ήθελα να εστιάσω και σε κάτι ακόμη, ότι με την πανδημία και τον εμβολιασμό φέραμε στην επιφάνεια και την, πέρα από την ατομική αλλά και τη συλλογική στάση, την συλλογική ευθύνη απέναντι στο σύνολο, απέναντι στην κοινωνία, απέναντι στους δικούς μας ανθρώπους, τους χρόνους ασθενείς, τους ασθενείς που έπρεπε να προστατεύσουμε, τους παππούδες μας και τις γιαγιάδες μας που έχουμε μέσα στα σπίτια μας. Mm-hmm. Δεν κινδύνευαν τόσο πολύ οι νέοι όσο οι μεγαλύτεροι, παρόλα αυτά οι νεότεροι
θέλησαν να προστατεύσουν τους μεγαλύτερους και τους ασθενείς που το είχαν περισσότερη ανάγκη. Θέλω να πω ότι αναδείχθηκαν και θετικά έτσι, πλεονεκτήματά μας, προτερήματά μας ως άνθρωποι. Τα βγάλαμε στην επιφάνεια και δείξαμε ως κοινωνία τι μπορούμε να κάνουμε. Μεγαλύτερη πλειοψηφία. Ναι. Οι υπόλοιποι νομίζω ότι ήταν ο φόβος τους κυρίως και όχι έτσι, η κακή διάθεση να βοηθήσουν και να ενισχύσουν όλο αυτό το που οι υπόλοιποι προσπαθήσαμε πολύ. Ναι. Πραγματικά ας ελπίσουμε αυτά τα παθήματα να είναι μαθήματα και να μην χρειαστούμε άλλα άλλου τέτοιου είδους μαθήματα, κυρία Τοπάλη, να κρατήσουμε τα θετικά. Μέσα σε όλο αυτό το κακό βεβαίως που έχει συμβεί, γιατί έχουν έρθει και απώλειες εκατοντάδων, χιλιάδων, εκατομμυρίων ανθρώπων και αυτό είναι το πιο δύσκολο βέβαια. Σωστά. Καλή δύναμη να σας ευχηθούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εκ μέρους του Συλλόγου, του Πανελλήνιου Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας και της Προέδρου της κυρίας Σακουφάκη. Καλή δύναμη σε όλους μας και ας ελπίσουμε ότι το τέλος είναι κοντά. Αυτό ευχόμαστε. Αυτό ευχόμαστε και εμείς, κυρία Τοπάλη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια ευχόμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια σας.